Δύο ο Προέδρος των ομάδων, ξεκινώντας κατά κλήρωση, θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω με τον κύριο Τσαρούχα να μας δώσουν τα δικά τους μηνύματα. Κύριε Πρόεδρε, το δικό σας μήνυμα για το σημερινό τελικό. Είναι ένας τελικός αγώνας κυπέλου Ελλάδος, ποδοσφαίρου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης που πολύ επιθυμούσε να το διοργανώσει και αγωνίζονται δύο ιστορικές ομάδες της πόλης μας. Ό,τι καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη, για την Μακεδονία, για την Ελλάδα, για το ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ και Άρης δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Αγωνίζονται στο F, με το F αγωνίζεστε για το καλύτερο και ο καλύτερος θα κερδίσει, θα πάρει το κύπελο. Εγώ εύχομαι να κερδίσει το ποδόσφαιρο, να κερδίσει ο καλύτερος, ο τυχερότερος και παρακαλώ τους φιλάθλους μας να βοηθήσουν όλοι. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, το καλύτερο. Ας προσπαθήσουν και εκείνοι, ώστε η Θεσσαλονίκη όχι μόνο να παρακαλεί να διοργανώσει τέτοιου είδους ποδοσφαιρικές συναντήσεις, αλλά να απαιτεί. Και να απαιτεί με δεδομένο την απόλυτη επιτυχία που πιστεύω ότι θα έχουμε απόψε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσαρούχας είπε ότι οι Άρης και ΠΑΟΚ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Το επιβεβαιώνω άλλωστε οι καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις που έχετε. Αυτό δεν θα αμφισβητεί κανείς. Δεν θα αμφισβητεί κανείς. Φυσικά και δεν έχουν χωρίσει τίποτα ΠΑΟΚ και Άρης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη γιορτή. Γίνεται ένας τελικός που έχει γίνει πολλά χρόνια. Από δύο ομάδες που έχουν μεγάλο πολύ κόσμο και είναι πολύ αγαπημένοι, πολύ αγαπητοί στον κόσμο. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουν όλοι οι φιλαθλοί μας, να χαμηλώσουν τους τόνους, να γίνει ένας καλός αγώνας και ο καλύτερος και τυχερότερος να κερδίσει. Αυτό είναι το μήνυμα, να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Να μην έχουμε αντεξιότητες, να μην έχουμε προβλήματα μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Αυτό, αν το επιτύχουμε, θα έχουμε απέτηση πλέον κάθε χρόνο όταν μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη φτάνει στο τελικό, να έχουμε και την απέτηση να γίνει στο τελικό. Ότι γίνει το τελικό στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει, γιατί μπορούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το τελικό. Γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε λιγότερο. Εύκαιρη και λιγότερο από την Αθήνα σε αυτά τα προμήχες θέσεις. Νομίζω ότι όλα μπορούν, όλα εξαρτώνται από εμάς. Και θα ευχηθώ και του χρόνου, αν είναι τυχερό, πάλι να ξαναπέσουν δύο ομάδες και να δοθεί πάλι ένα τελικό στη Θεσσαλονίκη. Θα παρακαλούσα πάντως να κάνουμε μία πρόποση με δύο ποτήρια κρασί. Νομίζω ότι αυτή, Γιώργο, είναι η καλύτερη ευχή που θα μπορούσαν να δώσουν οι γείτονες των δύο ομάδων, ο κύριος Νίκος Τσαρούχας και ο κύριος Πέτρος Καλαφάτης. Ακριβώς. Ευχαριστούμε ακόμα, πολύ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πράγματι, αυτή την εβδομάδα, ίσως και προηγούμενες μέρες, κρατήσανε τόσο πολύ χαμηλούς τους τόνους που σε άλλα παιχνίδια που δεν ήταν τόσο πολύ σε ουσία, όπως είναι σήμερα ο τελικός, είχαμε διαφορετική ατμόσφαιρα. Φέτος η ατμόσφαιρα από τους δημοσιογράφους είναι πολύ χαμηλή και αυτό είναι το ευχάριστο. Και είμαστε υποχρεωμένοι, πιστεύω και ο Νίκος δεν θα έχει αντίρρηση, να τους ευχαριστήσουμε ότι όντως η προσπάθεια που έκανε, που κάνανε δύο ΠΑΕ και αυτοί βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι με την προσπάθεια αυτών, τη δική μας και των φιλάθλων μας, να έχουμε ένα χαρούμενο απόγευμα, ένα χαρούμενο βράδυ και ο καλύτερος και τυχερότερος να κερδίσει. Και εγώ, να ξέρετε, παρόλο τις πικρίες που έχει ένας όταν είναι τιμένος, εγώ θα ευχηθώ να κερδίσει ο καλύτερος. Και δεν θα πω φυσικά να είναι ο τυχερότερος. Φυσικά να είναι ο ΠΑΟΚ ο τυχερότερος, όπως και ο φίλος μου ο Νίκος, αυτό θα επιθυμεί. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί κανείς να έχει τέτοια προγνωστικά. Και το βράδυ για τον φιναλίστη. Προφανώς χωράει μόνο έναν. Εγώ να ευχηθώ πίνοντας το κρασί στην υγεία όλων εκείνων οι οποίοι συμβάλλουν στην ανωδική πορεία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και μέσα σε αυτήν την τροχιά βρίσκονται και οι δύο σήμερα διαγωνιζόμενες ομάδες, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Να ευχηθώ επίσης και να ευχαριστήσω εσάς ιδιαίτερα αλλά και όλα τα μέσα ενημέρωσης που πραγματικά, όπως είπε ο Πρόεδρος κ. Καλαφάτης, συμβάλλετε στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση του αγώνος και στην ομαλότερη, αν θέλετε, διεξαγωγή του αγώνος με τη συμμετοχή όλων φιλάθλων, παραγόντων, διοικήσεων, δημοσιογράφων και προπαντός από όλο ποδοσφαιριστών και προπολιτών. Βεβαίως θα ήταν ουτοπία να έλεγα ότι δεν θέλω να κερδίσει ο Άρης. Βεβαίως, αν είναι ο καλύτερος, θέλω να πάρει το κύπελο και πάλι αγκαλιασμένοι θα αποχωρήσουμε και οι δυο μαζί, ιτημένος και κερδισμένος, κερδισμένος και ιτημένος, για να αποδείξουμε ότι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο είμαστε αντίπαλοι. Στην υγειά σας.
Η ζωή συνεχίζεται πάντως και μετά το κύπελλο. Ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό και το λέω με πάσα ειλικρίνεια ότι από τη σημερινή αυτή εκδήλωση λείπει ένας άνθρωπος. Αυτός που έχει προσφέρει πολλά στο ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Πατατούτης. Και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να του στερηθεί αυτή η χαρά του ανθρώπου αυτού, ο οποίος παρά τα προβλήματα όλα δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι όντως έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το εύχομαι που είναι καλά να περνάει. Σας εκμυστηρεύτηκε μήπως γιατί δεν ήθελε να έρθει? Είναι γνωστοί οι λόγοι που δεν θέλουν να έχουν τις πικρίες τους. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Εάν υπάρχει ζωή στον άλλο κόσμο, σήμερα ο Νίκος Καμπάνης θα χαίρεται και θα καμαρώνει. Διότι ένας γόνος της δικής του διοικητικής θητείας, ο Νίκος Τσαρούγας, είναι πρωταγωνιστής και διεκδικεί το κύπελο, το κύπελο Ελλάδος όπως το πήρε και εκείνος το 1970. Να είσαι καλά, αιωνία η μνήμη σου, αγαπητέ πρόεδρε. Αυτές οι συγκινητικές κουβέντες θα πάμε... Ο Νίκος ο Καμπάνης δεν ήταν μόνο Ραγιανός. Ήταν Βορειοελλαδίτης και αυτό το έδειξε πολλές φορές όταν ήταν στην ΕΠΟ. Γιατί εγώ είχα πολλά προβλήματα με την ΕΠΟ και όταν ήταν εκπρόσωπος στην ΕΠΟ, ο Νίκος ο Καμπάνης δεν ξεχώριζε αν ήταν θέμα ΠΑΟΚ, ήταν θέμα Άρης. Αιωνία του η μνήμη. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, νομίζω ευχαριστούμε, ότι Δημήτρα, ευχαριστούμε και τους εκλεκτούς παράγοντες και ξεχωριστούς ανθρώπους. Ο λόγος σε σένα και πάλι. Ηγούνται του Χάρη και του ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε από το ξενοδοχείο Χάγια τώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Να δούμε τι συμβαίνει.